Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον αξιόλογο γυναικολόγο Παντελή Αγγελίδη από την Αθήνα, που συνεργάζεται με τη διαγνωστική Νάξου. Καλησπέρα κύριε Παντελή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, πώς είστε? Μια χαρά, εσείς? Μια χαρά. Εγώ να κάνω μια μικρή διόρθωση, απλά είμαι γυναικολόγος στο Κέντρο Υγείας Προοδοντάριος. Ναι, βέβαια, απλά είπαμε ότι συνεργάζεστε με τη διαγνωστική. Μάλιστα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πείτε μου. Καλά, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας καταρχήν στην έναρξη αυτής της εκπομπής. Να είστε καλά. Χαρά είναι όλη δική μου. Λοιπόν, αρχικά, κύριε Αγγελίδη, τι είναι ο ετήσιος γυναικολογικός έλεγχος? Κοιτάξτε, βασικά κάθε γυναίκα που έχει ξεκινήσει τις επαφές της θα πρέπει να πηγαίνει μία φορά το χρόνο στο γυναικολόγο. Ο βασικός λόγος είναι για να κάνει το τεστ Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι ένας έλεγχος για την πρόληψη του καρκίνου του τραχείου της μήτρας. Είναι γενικά ένα απλό και εύκολο τεστ, το οποίο μπορούν να το κάνουν όλες οι γυναίκες. Δεν είναι οδυνηρό, δεν είναι ιδιαίτερα επεμβατικό, που σημαίνει αυτομάτως ότι το κάνει σαν ένα screening τεστ πάρα πολύ καλό. Έτσι. Μετά στην ίδια επίσκεψη στο γυναικολόγο παρακολουθούμε και τα έσω γεννητικά όργανα, κάνοντας ένα υπερηχογράφημα. Βλέπουμε δηλαδή τη μήτρα και τις οθήκες. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προβλέψουμε αν τυχόν υπάρχει κάποια δυσλειτουργία στο ενδομήτριο, αν κάτι παρουσιάζεται στο μυομήτριο ή αν κάτι παρουσιάζεται στις οθηκούλες, δηλαδή μια κύστη ή οτιδήποτε άλλο. Πολύ ωραία. Κάθε πότε θα πρέπει οι γυναίκες δηλαδή να κάνουν αυτόν τον ετήσιο? Κάθε χρόνο? Κάθε χρόνο, ναι. Και επίσης αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι και η μαστή, που είναι και αυτή ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της γυναικολογίας, γιατί πρέπει να ψηλαχάμε τους μαστούς, και αυτό είναι μια φορά το χρόνο σε όλες τις γυναίκες, για να προβλέπουμε πιθανές αλλαγές, οζίδια, κύστης, όγκους, οτιδήποτε. Μάλιστα. Τα κονδυλώματα, τι είναι τα κονδυλώματα, ποιος είναι ο ορισμός? Κοιτάξτε, τα κονδυλώματα δημιουργούνται, είναι ένας ιός στην ουσία, είναι ο ιός των κονδυλωμάτων, ο οποίος είναι και πάρα πολύ δημοφιλής στις μέρες μας, η αλήθεια είναι. Και αυτός ο ιός των κονδυλωμάτων απαρνεί πάρα πολλά στελέχη, δηλαδή είναι γύρω στα 120 στελέχη ο ιός των κονδυλωμάτων. Οξυτενή κονδυλώματα, αυτό που ξέρουν οι περισσότεροι, που βλέπουμε δηλαδή στο δέρμα και μπορούν να δουν και οι άντρες, είναι κάποιοι τύποι των ιών αυτών που μπορούν να κάνουν οξυτενή κονδυλώματα, δεν κάνουν όλοι. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μια γυναίκα η οποία δεν έχει οξυτενή κονδυλώματα δεν μπορεί να έχει μόνο HPV, δηλαδή να έχει μόνο τον ιό των κονδυλωμάτων, χωρίς εμφάνιση οξυτενών κονδυλωμάτων. Μάλιστα. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Ο ετήσιος γυναικολογικός έλεγχος μας βοηθάει να... Ναι. Βασικά, στην ουσία, στα περισσότερα κορίτσια, ο τρόπος που βρίσκουμε αν υπάρχει ο ιός ή όχι, είναι το τεστ Παπα-Νικολάου, το οποίο ο τεστ Παπα-Νικολάου μετά, αφού μας δώσει την έναρξη της περαιτέρω διερεύνησης, δηλαδή ότι υπάρχει HPV και ότι πρέπει να κάνουμε περαιτέρω πράγματα, θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε μια κολποσκόπηση. Η κολποσκόπηση είναι μια διαδικασία στην οποία χρησιμοποιούμε ένα ειδικό μηχάνημα που είναι το κολποσκόπιο, το οποίο έχουμε στο ιατρείο μας, και χρησιμοποιώντας κάποια ειδικά υγρά μπορούμε να δούμε σε έναν τράχυλο που καθόλου φαίνεται φυσιολογικός αν υπάρχουν κάποιες βλάβες δημιουργηθεί από αυτόν τον ιό των κονδυλωμάτων. Μάλιστα. Ποιες άλλες συνέπειες μπορεί να έχουν αυτά στην υγεία της γυναίκας, τα κονδυλώματα? Κοιτάξτε, θα σας πω. Βασικά το πιο σημαντικό κομμάτι είναι ότι οι γυναίκες, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, οι γυναίκες οι οποίες κάνουν σοβαρά τους ελέγχους τους, γιατί όταν υπάρχουν οξυτενή κονδυλώματα ή κονδυλώματα γενικά τα οποία τα βρίσκουμε με τεστ Παπα-Νικολάου, ο έλεγχος, ο ετήσιος πλέον γίνεται εξάμηνος, γιατί παρακολουθούμε αυτές τις γυναίκες με τεστ Παπα-Νικολάου και κολποσκόπηση κάθε 6 μήνες. Με αυτόν τον τρόπο, οι γυναίκες που μπαίνουν στη διαδικασία αυτού του ελέγχου είναι σχεδόν απίθανο να μας ξεφύγει κάτι. Γιατί αν τυχόν υπάρχουν κάποια αλλίωση στο τράχυλο, και η οποία πληρεί συγκεκριμένα κολποσκοπικά κριτήρια, θα πάρουμε βιοψίες. Οι βιοψίες στις περισσότερες φορές μας δείχνουν μια χαμηλόβαθμη βλάβη, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα πρέπει να κάνουμε τίποτα απολύτως. Αν οι βλάβες είναι πιο υψηλές, δηλαδή είναι 2 ή 3, τα λεγόμενα, τότε θα πρέπει να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις. Από την πείρα μου σας λέω ότι στις περισσότερες γυναίκες δεν πρέπει να κάνουμε παρεμβάσεις, και όταν δε οι γυναίκες είναι άτοκες θα πρέπει να παρακολουθούμε και μόνο την κατάσταση χωρίς να κάνουμε ιδιαίτερες παρεμβάσεις, γιατί ο τράχυλος της μήτρας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την κοίηση, δηλαδή είναι αυτό το οποίο κρατάει το κύμα στην ουσία, και μπαίνοντας στη διαδικασία να κάνουμε πολλές παρεμβάσεις μπορεί να μειώσουμε λίγο το μήκος του,
και σε δεύτερο χρόνο μια γυναίκα να κάνει ανεπάρκεια τραχύλ μήτρας, το οποίο δεν είναι κάτι ευχάριστο. Δεν είναι πολύ πιθανό να συμβεί μεν, αλλά επειδή ο ιός από μόνος του κατά 80% καταφέρνει το νοσοποιητικό μας να τον καταστήλει και να ξεπεραστούν οι βλάβες, είναι αμαρτία να μπαίνουμε σε όλες τις γυναίκες, να κάνουμε παρεμβάσεις σε όλες τις γυναίκες. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε παρεμβάσεις μόνο σε ένα πολύ μικρό ποσοστό που τείνουν αυτές οι βλάβες να χειροτερέψουν. Μάλιστα, δηλαδή δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό. Κοιτάξτε, βασικά γύρω από τα κονδυλώματα επικρατεί μεγάλος πανικός. Ο μεγάλος πανικός που επικρατεί είναι γιατί οι γυναίκες μπαίνουν στο ίντερνετ, διαβάζουν και διαβάζουν ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει καρκίνο τραχύλου. Οπότε αυτομάτως δημιουργείται ένας μεγάλος πανικός. Η αλήθεια είναι ότι νοσώντας ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού στις μέρες μας, αν ήταν τόσο πιθανό να συμβεί αυτό, θα είχαμε αποδεκατιστεί. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι σημαντικό, το οποίο θα πρέπει να το προσέχουμε με ευλάβεια, δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε τους ελέγχους όπως πρέπει, για να μην μας ξεφύγει κάτι, αλλά οι γυναίκες που παρακολουθούνται είναι σχεδόν, είναι εξαιρετικά απίθανο να ξεφύγει κάτι και να οδηγήσει προς εκείνη την κατεύθυνση. Οπότε ναι, δεν πρέπει να δημιουργείται πανικός και επίσης όταν δημιουργείται πανικός υπάρχει μια... επηρεάζεται πάρα πολύ η ψυχολογία μιας γυναίκας. Δηλαδή, οι γυναίκες που μαθαίνουν ότι έχουν τον ιό, πολλές το διαχειρίζονται καλώς, πολλές δεν το διαχειρίζονται. Και αυτό μπορεί να επηρεάσει την ζωή τους, τις σεξουαλικές τους σχέσεις, κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Θεωρείτε δηλαδή, ότι... όλα αυτά με μια σωστή ενημέρωση δεν δημιουργούνται και δεν ζουν, δηλαδή οι γυναίκες οι οποίες έχουν τον ιό δεν ζουν ένα δράμα. Αυτό σωστά, εννοώ. Ναι. Καταλάβατε. Σωστά. Θεωρείτε ότι είναι μια ασθένεια η οποία έχει αρχίσει και καταλαμβάνει μεγαλύτερο ποσοστό τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, ναι. Είναι δυστυχώς ένας ιός ο οποίος κερδίζει συνεχώς έδαφος. Είναι ένας ιός ο οποίος μπορούμε να τον κολλήσουμε ακόμα και με προφυλάξεις, δυστυχώς. Σαφέστατα, πολύ μικρότερη πιθανότητα να τον κολλήσουμε άμα χρησιμοποιούμε προφυλακτικό, αλλά δυστυχώς είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κολλήσουμε και χρησιμοποιώντας προφυλάξεις. Αυτό που μπορούν να κάνουν τα νέα κορίτσια και έχει μπει και στο Εθνικό Σύστημα Εμβολιασμού ένα εμβόλιο το οποίο υπάρχει. Δυστυχώς το έχουν μειώσει το εύρος το ηλικιακό, δηλαδή παλιά ήταν μέχρι τα 26 έτη, τώρα είναι μέχρι τα 18, που το δικαιολογεί ενώ ΕΟΠΗ και δεν χρειάζεται να το πληρώσουν τα κορίτσια. Είναι σε τρεις δόσεις και στην ουσία με αυτόν τον τρόπο, αυτό το εμβόλιο που κυκλοφορεί στις μέρες μας είναι ένα τετραδύναμο εμβόλιο, το οποίο με τη διασταυρούμενη ανοσία φτάνει γύρω στις 10, στα 10 στελέχη περίπου, όσον ούπο θα κυκλοφορήσει και ένα 9 δύναμο εμβόλιο. Γενικά τα στελέχη του ιού είναι 120, πράγμα που σημαίνει ότι το εμβόλιο δεν είναι πανάκια και δεν μας προστατεύει πλήρως. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες που έχουν κάνει το εμβόλιο ή που θα κάνουν το εμβόλιο εννοείται ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να προσέχουν. Από εκεί και πέρα όμως έχουν επιλέξει να βάλουν στο εμβόλιο τα πιο επιθετικά στελέχη και αυτά που έχουν, αυτά που βρίσκουμε πιο συχνά. Οπότε σίγουρα είναι ένα μέτρο πρόληψης και αυτό. Πολύ ωραία. Με καλύψατε πλήρως. Αυτή θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου. Όσον αφορά το εμβόλιο. Ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι γενικά το εμβόλιο, ζούμε σε μια εποχή που γενικά τα εμβόλια ο κόσμος θα βλέπει πολύ αρχίποπτα. Πολλοί επιλέγουν να μην κάνουν και απλά εμβόλια στα παιδιά τους, όπως και αυτό το εμβόλιο που είναι για την πρόληψη του καρκίνου τραχύλου έχει περάσει διακαώς και σιδήρου. Δηλαδή έχω ακούσει πάρα πολλά σχόλια, γράφονται πάρα πολλά στο ίντερνετ. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κανένα εμβόλιο το οποίο δεν έχει μια πάρα πολύ μικρή επικινδυνότητα. Δεν υπάρχει κανένα φάρμακο μάλλον το οποίο δεν έχει καμία επιπλοκή. Αλλά εμείς χρησιμοποιώντας τα φάρμακα έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε το μέσο όρο ζωής αρκετά χρόνια. Οπότε μάλλον θεωρώ και το συγκεκριμένο εμβόλιο χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια. Οπότε νομίζω ότι πλέον κρίνεται αρκετά ασφαλές. Ναι, θεωρώ ότι αυτός ο ενδυασμός οφείλεται στην ενημέρωση όπως είπατε κι εσείς, ότι οι γυναίκες φοβούνται τα εμβόλια δηλαδή, ο κόσμος γενικά. Απλά, ξέρετε, στις μέρες μας έχουμε πάρα πολύ ενημέρωση και το θέμα είναι ότι θα πρέπει να φιλτράρεται λίγο η ενημέρωση. Δηλαδή, όποιος ενημερώνεται για το οτιδήποτε, θα πρέπει να ενημερώνεται από σοβαρές πηγές και από όσο μπορούμε, ας το πούμε, πιο επιστημονικά περιοδικά, σοβαρές εκπομπές όπως η δική σας, που γενικά έχουν μια τάση να ρωτάνε τον ειδικό και να μπορούν να πούν την καλύτερη δυνατή γνώμη, ας πούμε. Θα το πάρουμε ως κομπλιμέντο αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θυμίστε μας λίγο, από ποια ηλικία μας είπατε
για τους ακροατές μας πιο πολύ. Από ποια ηλικία μας είπατε ότι οι γυναίκες θα πρέπει να κάνουν το εμβόλιο? Κοιτάξτε, το εμβόλιο δεν έχει ηλικιακά όρια. Δηλαδή, μια γυναίκα η οποία είναι, ας πούμε, 40 χρονών και έχει σεξουαλικές επαφές αρκετές, θεωρητικά, αν είναι δηλαδή σε μια ομάδα υψηλότερου κινδύνου σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, θα μπορούσε να το κάνει αν ήθελε. Απλά η διαφορά είναι ότι μέχρι τα 18 στο δικαίωμα ιδεολογία επί δωρεάν, ενώ μετά το πληρώνει. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Δηλαδή, δεν υπάρχει για να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό έναντι του ιού, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να το κάνει μια γυναίκα η οποία είτε ήδη έχει περάσει κονδυλώματα, που σημαίνει ότι μπορεί να έχει περάσει έναν ιό, αλλά μπορεί να μην είναι κάποιος από τους 4 που έχει μέσα στο εμβόλιο, είτε μια γυναίκα η οποία έχει επαφές και είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Απλά, λογικά το κράτος θα έπρεπε να επιλέξει την ηλικιακή ομάδα η οποία είναι πιο ευπαθής και έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να συναντήσει τον ιό. Και αφού δεν μπορούσε να το κάνει σε όλους, φαντάζομαι επέλεξαν να το κάνουν μέχρι τα 18. Το δεν σημαίνει ότι μια γυναίκα στα 30, ας πούμε, δεν θα μπορούσε να το κάνει. Νομίζω ότι θα μπορούσε να το κάνει και μια γυναίκα στα 30 και μια γυναίκα στα 40. Απλά μια γυναίκα θεωρητικά είναι παντρεμένη, δεν έχει πολλές επαφές, ενώ δεν έχει διαφορετικούς συντρόφους κτλ. Και η πιθανότητα να έρθει σε επαφή με κάποιον ιό είναι πολύ πολύ μικρή. Μια γυναίκα η οποία έχει περισσότερους συντρόφους ή ένα νέο κορίτσι που ξεκινάει τώρα τη σεξουαλική του ζωή, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες αντικειμενικά να έρθει σε επαφή με τον ιό. Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αγγελίδη, για την εμπεριστατωμένη ανάλυση σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση. Να είστε καλά. Ναι, ναι.